Με τα δάνεια που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτηση που ακούσαμε χθε από πλευρά κυβέρνηση. Η οποία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πιέζει τι τράπεζε να έρθουν σε μια συζήτηση, σε μια συμφωνία, σε μια τέλο πάντων διαφορετική αντιμετώπιση των δανειοληπτών, που δυσκολεύονται. Είμαστε σε μια κρίση. Οι... Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί. Mm -hmm. Οι δόσει των δανειοληπτών έχουν αυξηθεί. Θα μην πάμε σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, <χε> αλλά βλέπω ότι βρίσκεται προ το παρόν τουλάχιστον απέναντί σα τι τράπεζε σε μια κατάσταση μάλλον. Δύσκολη. Έχουμε τη διαμόρφωση μιας πραγματικότητας με δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα επιτόκια αυξάνονται. Και δεύτερον, λένε, δυστυχώς, mm -hmm. ότι αυτό το πράγμα δεν σταμάτησε εδώ. Έχουμε μπροστά μας έναν ορίζοντα περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων. Ε, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε τρόπους και λύσει όλοι μαζί, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία μια καινούργια Μεγάλη γενιά κόκκινων δανείων, μια διεύρυνση του τι ιδιωτικού χώρου. Τι ζητάτε εσεί από τι τράπεζε, τι λέτε στι τράπεζε, γιατί είδα ότι προβάλλεται προ, προ, το ισπανικό μοντέλο, ε, που έχει που κάνει ορισμένε κινήσει. Πρώτα απ' όλα, νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν και να δουν οι τράπεζε καλύτερα είναι να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων. Μάλιστα. Είναι κάτι είναι που δεν είναι έχει μηδέν. γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή είναι στο μηδέν. Πράγμα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην τάση τη εποχή, ούτε στα κεφάλαια που έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζε όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερον, η υπάρχουν τρόποι. Κατά καιρού οι τράπεζε, για να είμαστε ειλικρινεί, τι έχουν αξιοποιήσει το παρελθόν και με του συνεπεί δανειολήπτε, αλλά και με ευκαιρίε που δίνουν σε ανθρώπου που βρίσκονται σε δύσκολε θέσει, να αντιμετωπίσουμε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο αύξηση των επιτοκίων, είτε με επιμήκυνση των mm -hmm. δανείων με έναν τρόπο, όχι ώστε με, ε, με τρόπο για και να μην επιβαρύνουν. Για του συνεπεί Για του συνεπεί και βέβαια και για αυτού που έχουν προβλήματα, ήδη υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει αρκετέ δυνατότητε. Δυνατότητε έτσι ώστε να αποφύγουν δυσάρεστε εξελίξει και να βρεθεί τρόπο μέσα στα όρια των οικονομικών του δυνατοτήτων να καλύψουν τι οικονομικέ του υποχρεώσει. Θέλω να πω κάτι που συχνά μα ξεφεύγει, το προσπερνάμε. Όλη αυτή η στήριξη που η κυβέρνηση έχει δώσει το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική κοινωνία, είτε με το ρεύμα, είτε με την ενίσχυση του εισοδήματο του πιο ευάλωτου, είτε με τι παρεμβάσει σε συγκεκριμένου τομεί τη αγορά, είτε με τη μείωση φόρων. Που έμεσα σημαίνουν και αυτή η αύξηση του mm -hmm. Ανάμεσα στα υπόλοιπα έχει και μια θετική διάσταση στι υποχρεώσει των πολιτών προ τι τράπεζε και προ άλλε οικονομικέ υποχρεώσει, με την έννοια ότι του στηρίζει για να καλύψουν ένα μέρο των αναγκών στο βιωτικό επίπεδο. Συνεπώ mm -hmm. μένει ένα περιθώριο να είναι συνεπής και ω προ τι υποχρεώσει του στι δανειακέ. Πρέπει να εκτιμηθεί. Η κίνηση αυτή και από τι τράπεζε είναι ώρα και οι ίδιε που να έχουν στηριχθεί επίση να κάνουν κινήσει, δεδομένου ότι εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Αυξάνονται τα επιτόκια, θα αυξηθούν οι δόσει των ανθρώπων. Είμαστε αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη κρίση. Η, η, η φάση αύξηση των επιτοκίων δεν οριοθετείται. Δεν μπορεί κανεί με ασφάλεια να σου πει ότι σταματάει ναι. εδώ και δεν θα βρει Να μα διευκρινίσετε κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε πολύ φασαρία τι τελευταίε μέρε με αφορμή το περιστατικό με την κυρία Κολοβού. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή για την πρώτη κατοικία και του πληστηριασμού. Ποιο νομοθετικό πλαίσιο ισχύει. Ναι. Το νομοθετικό... Οι επί των δικών του ημερών του, για τις οποίες τον, τον κατηγορείτε, mm -hmm. η πρώτη κατοικία προστατευόταν. Mm -hmm. Ενώ τώρα πά, έχουμε πάει σε μια ασυντοσία πληστηριασμών, bon, ε, με νούμερα τα οποία είναι κοινωνικά μη διαχείριση. Και αυτό είναι ένα κίνδυνο που θα το βρούμε μπροστά μα, κύριε Υπουργέ. Διότι αν κοκκινήσουν δάνεια τώρα, δάνεια ανθρώπων που έχουν πρώτε κατοικίε, τι θα γίνει, θα πάμε σε τέτοιε καταστάσει. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση με διαδοχικά νομοθετήματα mm -hmm έχει δώσει πάρα πολλέ δυνατότητε έτσι ώστε να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Η διαχείριση των δανείων που αφορούν την πρώτη κατοικία να έχει μια, πώς να το πω, ιδιαίτερη μεταχείριση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δανειακέ ναι. υποχρεώσει. Αναγνωρίζοντας όμως στις τράπεζες να έχουν τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή τα νούμερα τα οποία προκύπτουν ότι ρύθμισαν. Με βάση αυτού του μηχανισμού, τα εργαλεία που έχει θεσπίσει το κράτο, δείχνουν να είναι χαμηλά, διότι πάντοτε έπεφτε ο τελευταίο λόγο στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. Ναι. Αυτή είναι μια <coughs> κριτική που δέχεστε. Κύριε Παυλόπουλο, να τον ακούσω αυτή την κριτική, να πούμε όμω ταυτόχρονα ότι οι εξοδικαστικές συμβιβασμοί και οι ρυθμίσει mm -hmm. βαίνουν αυξανόμενε στο τελευταίο διάστημα. Mm -hmm. Η πλατφόρμα στην οποία ο κόσμο μπορεί να καταθέτει αίτηση. Αυτόματα με την αίτηση να κάθε κίνηση πληστηριασμού προκειμένου να ρυθμίσει τι υποχρεώσει του, είναι εκεί. Όλο και περισσότεροι δανειολήπτε την αξιοποιούν. Προφανώ και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εμεί τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που πράγματι να δίνει δυνατότητε στου ευάλωτου και στου αδύναμου, χωρί ταυτόχρονα να προστατεύει του στρατηγικού κακοπληρωτέ του μπαταξίδε. Αυτό που εμεί θέλουμε είναι πράγματι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, που βρεθήκαν σε μια δυσχερή θέση από την πρώτη γενιά κόκκινων δανείων, κυρίω για την πρώτη κατοικία, να εξαντλείται κάθε δυνατότητα για να μην χάσουν το σπίτι του. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένα άνθρωπο το σπίτι του στον Όμω ο κύριο Σίβο ότι επί μνημονίων, σε καιρού μνημονίου και μεγάλη πίεση, εκείνο προστάτευε την πρώτη κατοικία, ενώ εσεί τώρα όχι. Κύριε Παυλόπουλο, δεν είναι αλήθεια. Και τα νούμερα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και τα γεγονότα. Πρώτον, 30.000 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί, ανάμεσα στου οποίου και πρώτη κατοικία το 2018. Mm -hmm. Δεύτερον, δημοσίευση πληστηριασμών και τη κυρία Κολοβού, ο πληστηριασμό είχε δημοσιευθεί επί τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτον, και ποιο ποτέ. Πότε που λέει, έγινε, σου λέει όμω. Το δημοσιεύτηκε τότε. Μα αυτό όμω είναι, είναι η αφιτηρία. Τη ιστορία το. του πληστηριασμού. Και το ζήτημα είναι από την ώρα που ε, ένα άνθρωπο κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, τι θεσμικά εργαλεία του δίνει η πολιτεία για να το αντιμετωπίσει ναι, αποτελεσματικά. Εντάξει, με τα κόκκινα δάνεια είναι στα φάντα, τα οποία όπω ξέρουμε είναι ανελαίητα, κύριε Υπουργέ. Εκεί δεν έχει να κάνει τίποτα. Αυτό μια λοιπόν ήταν η τρίτη παρατήρηση που ήθελα να πω. Ποιο νομοθέτησε του έρβησε και τα φαντ για να μπορούν να εξαγοράζουν τα δάνεια Εντάξει, από τι τράπεζε, Και δεύτερον, κύριε, κύριε, κύριε Παυλόπουλο, έχει σημασία μισό δεν λεπτό. Δεν κάνατε δε, δεύτερη παρέμβαση. Μισό όταν λεπτό, πράγματα. Δηλαδή, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τα φαντ, σωστά είναι, με τη διαπραγμάτευση εκείνη. Όμω, αν βλέπατε ότι αυτή η ιστορία δεν λειτουργεί, δεν είναι λειτουργική και πάντω δεν έχει κοινωνικό πρόσημο ούτε, ούτε κατελάχιστο, γιατί δεν κάνατε μια δεύτερη παρέμβαση να βάλετε ένα όριο στο επιδιοκόμενο κέρδο α πούμε. Γιατί έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση συνολικά για το ιδιωτικό χρέο. Μια παρέμβαση που εκτό από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό προβλέπει ενίσχυση του κράτου στι πληρωμέ των ανθρώπων που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να επιδοτείται μέρο τη δόση του, να επιδοτείται ακόμα και μέρο τη καταβολή εφόσον συγκροτηθεί αυτό ο φορέα που θα πάρει το σπίτι του αντί να βγει στον πληστηριασμό για να μπορέσουν να το πάρουν πίσω. Mm -hmm. Μια σειρά δηλαδή από ρυθμίσει που δίνουν πολύ ουσιαστική διέξοδο. Θέλω όμω να πω το εξή. Λέει και κάτι άλλο, συγγνώμη, ναι. από αυτό, επειδή λέει, έχει και μια πρόταση στο Πασόκ που mm -hmm. πρέπει να την απαντήσετε κι αυτή. Σου λέει να μπορεί ο δανειολήτη που έχει το δάνειό του, αν έχει πληρώσει, αποπληρώσει το 50% του δανείου του, να μπορεί και αυτό να το αγοράσει όσο το αγοράζει το, φάντς, το ΦΑΝΤ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια λογική η οποία ούτε όταν θεσμοθετήθηκε η ιστορία των ΦΑΝΤ από το ε, ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτη που είναι πολύ ξεκάθαρη ε, σε δημόσιο διάλογο του, αλλά ούτε και τώρα μπορεί να ε, ε, ισχύσει στη γενίκευση του, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταρρεύσει εντελώ. Το ζήτημα τη κατανοητική πίστη, δηλαδή, κανεί δεν θα πηγαίνει να αποπληρώνει τι υποχρεώσει του, θα περιμένει με κάποιο τρόπο να γίνει αυτό για να μπορεί να τι δίνει σε πολύ μικρότερο οι τραπ... ποσοστό. Οι, 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 οι τράπεζε περιγράψατε τι μπορούν να κάνουν ή τι δεν μπορούν, θα δούμε τι θα κάνουν. Mm -hmm. Η κυβέρνηση μπορεί να πάει ας πούμε, σε επιδότηση επιτοκίων, μπορεί να πάει σε κάποιε κινήσει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά πρόωρο να το πει κανεί αυτό τώρα, ε, με βάση δύο δεδομένα. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε. Την έκταση τη ανάγκη, την περίμετρο των ανθρώπων που θα το χρειάζονται και κυρίω mm -hmm. τη διάρκεια του προβλήματο. Ο κρατικό προπολογισμό δεν έχει απεριόριστε δυνατότητε και την ίδια στιγμή είναι εδώ για να μπορεί να στηρίζει του ανθρώπου mm -hmm. και στην καθημερινότητά του, να μπορεί να στηρίζει του ανθρώπου yeah, στα αναγκαία στέρματα. Αλλά δεν πάει να χάσει το σπίτι του άλλο, πάει να κοκκινεί στο δανειό του και πάνω στην πραγματικότητα να δώσει το του ανθρώπου. Ναι, έτσι είναι. Σα λέω και πάλι. Μιλάμε για συνεπεί ανθρώπου, λέω Μιλάμε για Είναι προ το συμφέρον όλων μα mm -hmm. να αποφύγουμε τη συσσόρευση μια καινούργια γενιά κόκκινων δανείων. Θυμίζω Βέβαια. ότι μία από τι παρεμβάσει που είχαμε κάνει, θυμίζω, μία από τι παρεμβάσει που είχαμε κάνει νομοθετικά κατά τη διάρκεια ε, της τη πρώτη περιόδου αυτή τη πρώτη τετραετία μα, ήταν να συνδεθούν οι όποιε απολαβέ ή μπόνου των τραπεζών mm -hmm. με την αποφυγή συσσόρευση καινούριων κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό, το λέω αυτό γιατί είναι προ το συμφέρον και των τραπεζών να, μην να δουν έχουν... τι θα κάνουν για να μην έχουμε συσσόρευση καινούργιων κόκκινων δανείων. Ε, Θέλω λοιπόν, όμω για, να κλείσω, αυτό, για να, να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν. όλα τα ζητήματα τα παρακολουθούμε. Και οι κινήσει αυτέ που κάνουμε προ τον τραπεζικό τομέα, όχι απλώ χτυπώντα καμπανάκι, αλλά καμπάνα, mm -hmm. ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να δει το ζήτημα, έχει και αυτή την αξία του πέρα από τη συμβολική και την ουσιαστική. Mm -hmm. Θέλω όμω για να κλείσουμε την αναφορά αυτή, να κάνω μια πολιτική παρατήρηση. Είναι άλλο πράγμα να αντιλαμβανόμαστε όλοι και να αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία και σεβασμό το θέμα των πληστηριασμών, κυρίω των πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία. Και είναι άλλο πράγμα να επιμένουμε να γυρίσουμε την πολιτική ζωή και το δημόσιο διάλογο στι πλατείε των αναγνωρισμένων και στο 2014. Η αλληλεγγύη δεν είναι λόγια, η αλληλεγγύη είναι πράξη. Για το και κύριο, όλοι και έχουμε δοκιμαστεί με τι πράξει μα. Ναι. Δεν υπάρχει για τι άχθειε Λέω για αυτού που πηγαίνουν σήμερα στα σπίτια ανθρώπων που Ωραία. βρίσκονται σε επώδυνη θέση Ωραία. για να του πουλήσουν αλληλεγγύη Ωραία. όταν η διακυβέρνησή του στην ουσία διεύρυνε την οικονομική αδυναμία των ανθρώπων, Ωραία. όταν η διακυβέρνησή του νομοθέτησε mm. του σέρβισε, νομοθέτησε του πιστριασμού από του σέρβισε και στην ουσία δυνάτησε να διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο προστασία των ανθρώπων αυτών. Και κάτι άλλο. Ε, ε, δεν βοηθάει επιμένοντας... Μα... η υποκρισία. Η αλληλεγγύη είναι πράξη, όχι υποκρισία. Στα οικονομικά ζητήματα ε, και λέει και μια βα... βαριά έκφραση. Λέει και στο Ταμείο Ανάκαμψη φαίνεται ότι έχουν έρθει οι γαλάζιε ακρίδε. Και λέει θα πάω να το επαναδιαπραγματευτώ προκειμένου να βάλω μέσα και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γιατί αυτό είναι κακό, που λέει. Όχι για τι γαλάζιε ακρίδε, για να μπουν και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό που υπόσχεται ότι ε, θα πάει να κάνει. Πρώτα απ' όλα για το, γιατί η θέση αυτή δεν δηλώνει μόνο άγνοια, είναι και φοβερά επικίνδυνη. Διότι συνεπάγεται απώλεια πολλών πόρων και τεράστιο δημοσιονομικό κόστος για τη χώρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, βάση τη οποίας υλοποιείται στη χώρα υλοποιείται με ένα σχεδιασμό που βρισκόμαστε πολύ μπροστά από πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ε, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα και σε 200.000 παραπάνω θέσει εργασία, με οικονομικό και με κοινωνικό αποτύπωμα σε πολλές πτυχές. Αλλά μέσα από αυτή, και από αυτή μάλλον, την δήλωση του κυρίου Τσίπρα αναδεικνύεται νομίζω η, η, πολύ μεγάλη διαφορά διότι πηγαίνουμε και προς τις εκλογές και πλέον ο εκλογικός και ο πολιτικός απολογισμός κυρίως αυτά θα εστιαστεί ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Πρόσφατα και οι δύο περιόδευσαν την ελληνική επαρχία. Ο Πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στην Αχαΐα και στην Πάτρα, mm -hmm. ο κύριος Τσίπρα ήταν νομίζω στην Πέλα. Απ' τη μια ο Πρωθυπουργό, μιλούσε στη διάσταση της δημιουργία, παρουσίαζε πράγματα που έχουν γίνει και θεσμοθε, θεσμοθετημένα πράγματα που θα γίνουν και απ' την άλλη ο κύριος Τσίπρας αφού επαναδιαπραγματεύτηκε υποτίθεται στα λόγια ή απείλησε με επαναδιαπραγμάτευση την αμυντική συμφωνία για να σταματήσουμε να παίρνουμε τα, Ραφάλ και τις Μπελχαρά, τώρα ανακάλυψε και την περήφανη επαναδιαπραγμάτευση υποτίθεται του Ταμείου Ανάκαμψης. Του Ταμείου θυμίζω που... Με την διαπραγμάτευση που έκανε ο Μτζοτάκη, η Ελλάδα πήρε του περισσότερου κατακεφαλήν πόρου στην Ευρώπη σε χρήματα από το λογαριασμό αυτό, από το Ταμείο Ανάκαμψη. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Σα ευχαριστώ.